Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εύκολο γλυκό ψυγείου με μπισκότα T-Bear, μία συνταγή που μου έστειλε η φίλη μου η Δήμητρα Εσκοτίδα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 2 πακέτα μπισκότα T-Bear, μία κούπα του τσαγιού καρύδια χοντροαλεσμένα, μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα νερό, 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, μία κουταλιά της σούπας κονιάκ και μία γεμάτη κουταλιά της σούπας κακάο. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας παίρνοντας ένα μπολ, ρίχνοντας μέσα το βούτυρο, το οποίο είναι λιωμένο και είναι κρύο, δεν είναι ζεστό πια. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη, το νερό. Θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε να λιώσουμε τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε μέσα το κακάο. Και αφού λιώσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη ζάχαρη και το κακάο, θα ρίξουμε μέσα σπασμένα τα μπισκότα τα T-Bear. Αφού ρίξουμε το ένα πακέτο, θα ρίξουμε μέσα τα καρύδια και το κονιάκ. Πάμε να ρίξουμε το άλλο πακέτο. Και ανακατεύουμε καλά. Αφού ανακατέψαμε καλά και όπως θα δείτε έχει πιει όλα τα υγρά, έχουν τραβήξει όλα τα υγρά τα μπισκότα, θα πάρω μία φόρμα του κέικ, την οποία την έχω ντύσει με μεμβράνη και θα βάλω μέσα το γλυκό. Το απλώνουμε καλά. Και αφού το απλώσουμε καλά θα το βάλουμε στο ψυγείο, θα το αφήσουμε να παγώσει καλά, εγώ θα το αφήσω ένα βράδυ. Καλό είναι να το κάνετε και εσείς αυτό, πριν το αναποδογυρίσουμε να το ξεφορμάρουμε για να παγώσει και να δέσει καλά. Οπότε πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο. Και μετά από αρκετές ώρες το γλυκό μας έχει παγώσει, εγώ συγκεκριμένα το έχω αφήσει ένα ολόκληρο βράδυ. Ανοίγουμε τη μεμβράνη. Το βγάζουμε. Το βάζουμε ανάποδα σε ένα μακρόστενο πιάτο, σε ένα δίσκο, ό,τι έχετε. Τώρα για να το στολίσουμε από πάνω, μπορείτε να βάλετε λιωμένη σοκολάτα, κουβερτούρα. Αυτό είναι, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και τρούφα. Αυτό είναι το γλυκό μας. Το διατηρούμε στη συντήρηση του ψυγείου μας. Είναι εύκολο, απλό. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη μου Δήμητρα Σκοτίδα που μου έστειλε τη συνταγή. Δοκιμάστε το κι εσείς. Περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο προφίλ μου Απλές Συνταγές by Σωτηρία Amor. Και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία.